Μεγάλο είναι το κόστος των ανατιμήσεων που επομίζεται όλη η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες, όπως και η Ελλάδα. Με την τιμή της βενζίνης στο τελευταίο χρονικό διάστημα να καταγράφει τεράστια αύξηση, με το φαινόμενο ασανσέρ των τιμών να αποδίδονται στις γεωπολιτικές εξελίξεις, με την εισβολή της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος και τις παρενέργειές της να παίζουν καταλυτικό ρόλο και να πυροδοτούν αλυσιδωτικές αντιδράσεις με αποκορύφωμα την ενεργειακή κρίση. Το κόστος των καυσίμων, ωστόσο, παρά την μικρή αποκλιμάκωση που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, αποτελεί το αγκάθι σε κάθε νοικοκυριό, με τις προσπάθειες της κυβέρνησης μέσα από το Fuel Pass να μην βοηθούν σημαντικά. Κοιτάξτε, η τιμή αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά πανελλαδικά ο μέσος όρος. Ζούμε πάλι μια περίοδο με πολύ μεγάλες μεταβολές, πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα, εκεί που βλέπουμε ότι 3-4 μέρες έχουμε μια πτωτική πορεία του αργού. Την επόμενη μέρα κάτι συμβαίνει, κάποιος λέει κάτι και έχουμε μια μεγάλη αύξηση. Δυστυχώς βιώνουμε μια περίοδο με πολύ μεγάλη αστάθεια, που νομίζω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Εμείς σαν χώρα θέλουμε μια τιμή της βενζίνης που να κυμαίνεται σίγουρα κάτω από το 1 ευρώ και 60 λεπτά, 1 ευρώ και 50 λεπτά, ούτως ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να πληρώνει αυτό το καύσιμο και να πηγαίνει στη δουλειά του. Για να σας απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνετε, αν δυσκολεύετε. Σίγουρα δυσκολεύετε, γιατί όπως γνωρίζετε ότι όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχουν πάρει πολύ πολύ μεγάλες αυξήσεις, μαζί με αυτά και οι τιμές των καυσίμων. Και όπως σας είπα προηγουμένως, θα βιώσουμε μια περίοδο με πολύ μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει ηρεμία, ούτως ώστε να πούμε τους επόμενους ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες θα έχουμε μια αποκλιμάκωση ίσως. Δυστυχώς ακούγεται κάτι από ένα μεγάλο πρακτορείο, από μια μεγάλη εταιρεία και έχουμε όλες αυτές τις ανακατατάξεις. Εμείς, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, με την τιμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο καύσιμο, το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ενδεχομένως ένας μικρότερος συντελεστής για αυτό το προϊόν. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει κάποιος να μας πει, μας λένε ναι μεν δίκιο έχετε, αλλά δεν γίνεται κάτι προς αυτή την κατάφυση. Έχουν περιοριστεί στο να δώσουμε κάποιο επίδομα στους καταναλωτές, χωρίς να το βρίσκω εγώ πάρα πολύ συμφέρον για τον καταναλωτή, γιατί είναι κάτι πολύ πρόσχερο και δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτά που έχει χάσει ο καταναλωτής. Για τα τεράστια προβλήματα που έχει φέρει η ενεργειακή κρίση στην χώρα μας τους τελευταίους μήνες, μιλάει στην εκπομπή Ένα Live News ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντας, κ. Χρήστος Γάκης. Και τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως για τις χώρες που είχαν έντονη εξάρτηση από το φυσικό αέριο, το ρωσικό. Γιατί όντως η Ρωσία ήδη κλείνει τη στρόφικα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και περιορίζει στις υπόλοιπες την παροχή φυσικού αερίου. Ήδη χώρες όπως είναι η Βουλγαρία δεν λαμβάνουν πλέον καθόλου φυσικό αέριο και προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές. Γι' αυτό το λόγο και έγινε η διασύνδεση του αγού του ICGP από την Κομωτινή προς τη Βουλγαρία ώστε να καλύψει ένα μέρος των αναγκών της Βουλγαρίας σε φυσικό αέριο. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα ζήτημα σχετικά με τις τιμές στην ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος για τη δική μας τη χώρα δεν έχουμε άμεση εξάρτηση εμείς από το φυσικό αέριο, το ρωσικό. Είχαμε κυρίως άλλες και λαμβάναμε ενέργεια από άλλες χώρες, αλλά χρησιμοποιούσαμε και κάποιες δικές μας πηγές όλο αυτό το διάστημα. Έγιναν και αρκετές επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Κυρίως οι φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν κατασκευαστεί αρκετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, έστω και εξ αντανακλάσεως θα επηρεαστούμε. Όταν θα αυξάνονται οι τιμές στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, είναι λογικό αυτό να προκαλέσει αύξηση τιμών και στη δική μας τη χώρα. Εγώ τα μηνύματα που λαμβάνω είναι ότι γενικότερα θα υπάρξει μια περίοδος και για τις αρχές του 2023, όπου θα υπάρχει ανατίμηση τιμών σε όλα τα αγαθά, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η ενέργεια είναι το βασικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή όλων των υπόλοιπων προϊόντων. Οπότε όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, αναγκαστικά θα αυξηθούν οι τιμές και στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά αγαθά που καταναλώνουν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα σας λέω ότι αυτό που επέμενα και έλεγα και από την αρχή είναι ότι θα πρέπει κεντρικά να δοθούν λύσεις και για μένα δεν είναι λύση το να δώσουμε επιδόματα κατά διαστήματα όπως χορηγούνται τώρα. Λύση είναι να επιδοτηθούν οι τιμές της ενέργειας στην πηγή τους κατευθείαν, δηλαδή στους παρόχους, ώστε να φτάνει φτηνή ενέργεια στους καταναλωτές. Για μένα μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και την περίοδο που διανύουμε, αλλά και όσο θα διαρκέσει ακόμα και για τις αρχές του 2023.
Τα επιδόματα είναι μια παροδική λύση, νομίζω, και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.